και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα αποκάλυψη από το Action 24. Εγκατέλειψε τη θέση του ο Σταθμάρχης μόλις έδωσε τη μοιραία εντολή στο Intercity 62. Επιβεβαιώνονται πληροφορίες για το δεύτερο άτομο στο Σταθμαρχείο που έφυγε από το πόστο του προτού περάσει η αμαξοστοιχεία παραδίδοντας τον 59χρονο. Η ώρα της απολογίας για τον σταθμάρχη της Λάρισας. Ξυλώθηκε ο επιθεωρητής που τοποθέτησε τον 59χρονο στη θέση του. Αποζημίωση σε όλα τα θύματα των τεμπών, υπόσχεται τώρα η Hellenic Train. Σπαραγμό στη Λάρισα για την 21 ετών Κλαούντια που χάθηκε στο τραγικό δυστύχημα. Βυθισμένο στο πένθος όλο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές που έζησαν τα τέμπη. Δημόσια συγγνώμη Μητσοτάκη για την τραγωδία. Προαναγγέλει πρωτοβουλίες για τον εξυγχρονισμό του δικτύου. Παρεμβάσεις εντός και εκτός Βουλής σχεδιάζει ο Τσίπρας. Γρίφος ο χρόνος των εκλογών. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Λάρισας βρίσκεται από τις 2 μετά το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ο 59χρονος σταθμάρχης, απολογούμενος για την εθνική τραγωδία των τεμπών. Η διαδικασία είναι πολύωρη, καθώς ξεκίνησε και με μεγάλη καθυστέρηση. Οι εξελίξεις πάντως έξω από το δικαστικό μέγαρο είναι πυκνές και αποκαλυπτικές. Στο κάδρο μπαίνει ακόμη ένα πρόσωπο, ο επιθεωρητής Λάρισας, που τέθηκε σε αργία, καθώς ήταν το πρόσωπο που έβαλε την υπογραφή του στην τοποθέτηση του 59χρονου στο νευραλγικό αυτό πόστο. Όπως αποκαλύπτει όμως σήμερα το Action 24. Ο σταθμάρχης, μετά τη μοιραία εντολή στην αμαξοστοιχεία Intercity 62, εγκατέλειψε τη θέση του. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά. Σύνδεση αυτή την ώρα με τη Λάρισα και τους συναδέλφους Ανδρονίκη Ζαφυρίου και Θανάση Μαριόλα. Βλέπουμε βεβαίως και τους πολιτικούς μας συντάκτες Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Αντώνη Γιώκα, καθώς από αύριο ξεκινά βεβαίως μια φορτισμένη περίοδος εντός και εκτός Βουλής. Πάμε πρώτα να δούμε όμως το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τη μοιραία βάρδια του 59χρονου. Στην αποκάλυψη πως ο σταθμάρχης δεν βρίσκονταν στη θέση του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν και τα δύο τρένα κινούνταν στις ίδιες ράγες στην κατεύθυνση προς Αθήνα, με αποτέλεσμα το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, προχωράει το Action 24. Κυλάρης ακούει. Ακούει. Με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ο σταθμάρχης συνομίλησε με τους μηχανοδηγούς των δύο αμαξοστοιχειών, αλλά μετά εγκατέλειψε τη θέση του. Στη συνέχεια, ο μηχανοδηγός του Intercity 62, αντιλαμβανόμενος ότι βρίσκεται στη γραμμή που οδηγεί προς Αθήνα, ρώτησε το σταθμαρχείο. Είμαι στην κάθοδο. Είμαι καλά εδώ. Ο σταθμάρχης Λάρισας δεν έδωσε απάντηση. Δεν ήταν στη θέση του. Διότι στην συνομιλία που έχει με τον κλειδούχο, είναι σαν να είναι ο κλειδούχος στη θέση του σταθμάρχη και του δίνει εντολές. Τώρα ήταν σε γλέντι. Κάπνιζε τσιγάρο, έπινε ένα ποτό. Όλα αυτά θα εξεταστούν με κάμερες που υπάρχουν εκεί, με τους περίεργους αυτούς. Παράλληλα, επαληθεύεται και η πληροφορία του Action 24 πως στο σταθμαρχείο υπήρχε και δεύτερο άτομο στη βάρδια, το οποίο και αποχώρησε από το χώρο στις 11 παρά τη μεγάλη καθυστέρηση της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας που παρέμεινε για περίπου 50 λεπτά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Παλοφαρσάλου. Είχαν δύο σταθμάρχες στην απογευματινή βάρδια, η οποία δούλευε από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ. Εγώ αν ήμουν σταθμάρχης στη Λάρισα, θα καθόμουν. Το τρένο έφυγε περί τις 11. 11 και 2 από το σταθμό Λαρίσης. Πότε έφυγε, βρείτε το. Εγώ θα καθόμουν και μισή ώρα πίσω για να διώξω το Intercity, όταν ξέρω ότι ο άλλος που θα είναι μετά στη θέση μου είναι άπειρο. Κανονικά πρέπει να είναι δύο σταθμάρχες, ιδιαίτερα στο σταθμό της Λάρισας. Δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, πως άκουσα κάπου ότι για την Καλαμπάκα. Δεν χρειάζεται στην Καλαμπάκα δύο σταθμάρχες, γιατί εκεί περνάνε 2-3 τρένα την ημέρα. Ο σταθμός της Λάρισας είναι κομβικός. Η έρευνα των αρχών θα επιχειρήσει να αναδείξει τα λάθη και τους μοιραίους χειρισμούς του σταθμάρχη, που μαζί με τις παραλήψεις και την εγκατάλειψη του δικτύου συνέβαλαν καθοριστικά στο να οδηγηθούμε στην εθνική τραγωδία.
Συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με την συνάδελφα Ανδρονίκη Ζαφυρίου, η οποία βρίσκεται στη Λάρισα. Ανδρονίκη, μας παρακολουθείς. Έχεις ουσιαστικά όλο το ρεπορτάζ από την ώρα που έφτασε ο σταθμάρχης έξω από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, έως και αυτή την ώρα που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η απολογία του. Στις 11 η ώρα λοιπόν ήταν σήμερα να έρθει εδώ στο ενώπιον ανακριτή για να απολογηθεί ο 59χρονος σταθμάρχης. Βέβαια ήρθε αρκετά νωρίτερα, ήρθε 2 ώρες νωρίτερα από την πίσω πόρτα από τον γκαράζ του δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, με καλυμμένο το πρόσωπό του και το σώμα του, πεσμένο στα πίσω καθίσματα του περιπολικού τον οποίο τον μετέφερε. Και στη συνέχεια στις 11 η ώρα ήρθε και ο συνήγορός του με σκοπό να ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία. Άμεσα όμως, πριν καν ακόμα ξεκινήσει η ανάκριση του σταθμάρχη, διεκόπη λόγω αιτήματος της ανακρίτριας για ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προέκυψε στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή της, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει αρκετά να ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε μερικές ώρες αργότερα και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ακόμη και αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, βρίσκεται μέσα στο δικαστικό Μέγαρο ο σταθμάρχης. Αυτή τη στιγμή απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας. Χθες ήταν να ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία, όμως όπως μας ενημέρωσε χθες ο συνήγορος, ήρθαν στην επιφάνεια νέα στοιχεία και γι' αυτό οδήγησαν στο να σταματήσει και να μην ξεκινήσει καν χθες η ανακριτική διαδικασία. Και αυτό βλέπουμε ότι μάλλον γι' αυτό καθυστερεί, καθώς είναι πολλά αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει να εξετάσει η ανακρίτρια εδώ στο δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας. Και ουσιαστικά αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα η απολογία του σταθμάρχη. Δηλαδή αναμένεται να μην βγει πιθανά τώρα, αλλά να πάρει αρκετές ώρες ακόμα. Αυτό ακριβώς θέλει ο συνήγορος. Αυτό μας είπε και το πρωί όταν κατέφτασε εδώ στη Λάρισα, ότι θέλουν οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί σήμερα η απολογία για να μην υπάρχουν άλλες παραφιλολογίες. Να ολοκληρωθεί λοιπόν, να δούμε αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 59χρονος. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τι είναι αυτό το οποίο θα υποστηρίξει. Γιατί όπως είχαμε δει στην αρχική του κατάθεση, είχε πει ότι θα πάρει το μερίδιο των δικών του ευθυνών και φυσικά θα αποδοθούν ευθύνες όσα άτομα εμπλέκονται με το τραγικό αυτό συμβάν. Θα επανέλθουμε σε σένα. Η ώρα της απολογίας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για τον 59χρονο σταθμάρχη. Να παρακολουθήσουμε όλο το χρονικό. Κατ' όπο δρακόντια μέτρα ασφαλείας έφτασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ο 59χρονος σταθμάρχης για να απολογηθεί στον ανακριτή για το πολύ νεκρό δυστύχημα. Κουβαλάω 35 φέρετρα στην πλάτη μου, φέρεται να ψέλισε μετά τη σύλληψή του. Στις 11 το πρωί μπήκε στο γραφείο του ανακριτή. Η απολογία του διέκοψε πριν καν αρχίσει λόγω τεχνικού προβλήματος. Πολύ σήμερα εγώ θέλω να τελειώνει αυτό το θέμα για να σταματήσουν και οι παραφιλολογίες. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, η απολογία του 59χρονου σταθμάρχη ξεκίνησε κανονικά. Την ώρα που η απολογία συνεχίζεται, σύνηγοροι θυμάτων και επιζώντων του τραγικού δυστυχήματος ζητούν τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Και η κυρία ανακρίτρια να μην δώσει, να μην έχει την ευθύνη μόνο ο σταθμάρχης, να μην την αποδώσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα έπρεπε να κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι τοποθέτησαν αυτόν τον σταθμάρχη με 5 μέρες μόνο δουλειά σε αυτό το πόστο, στην επικινδυνότατη θέση, ώστε να, με την εγκληματική του αμέλεια και δολοφονική του αμέλεια, να πάρει στο λαιμό του και στην πλάτη του τόσους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα. Αμέσως μόλις περιωθεί η απολογία του σταθμάρχη, θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής εισαγωγής και θα ζητήσουμε από την Εισαγγελία Φετών Λάρισας να κινηθεί γρήγορα ταχύτατα η ποινική διαδικασία. Λίγο πριν την απολογία του 59χρονου στον ανακριτή, ο ΟΣΕΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο σταθμάρχης Λάρισας, που είχε βάρδια το βράδυ της πολύ νεκρής σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη, καθώς και ο προϊστάμενός του, τέθηκαν σε αργία. Σε αργία τέθηκε και ο επιθεωρητής που τον επέλεξε για τη θέση του σταθμάρχη, μέχρι τη διεξοδική διερεύνηση της καταλληλότητας του 59χρονου για το συγκεκριμένο πόστο στο σταθμό της Λάρισας. Ο δικηγόρος ενός εκ των τραυματισμένων επιβατών, Γιώργος Μπαρτζόκης, επιμένει στην καταγγελία του ότι το μοιραίο βράδυ ακούγονταν τραγούδια από τον χώρο του σταθμαρχείου. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες, σύμφωνα με το οποίο γινόταν ένα είδος γιορτής και οχλαγωγίας μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας την Τρίτη κατά το βράδυ, από τις 6 με 7 το απόγευμα έχει καταγγελθεί, μέχρι και αργά
έτσι, λίγο πριν την μοιραία αυτή σύγκρουση. Συγκεκριμένα, μα τηλεφώνησε ένας κύριος, ο οποίος είναι μάρτυρας ο πεθερός του, που έπινε καφέ στο διπλανό καφέ και έβλεπε όλες αυτές τις σκηνές. 4 μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 άτομα, η εταιρεία Hellenic Train εξέδωσε την πρώτη αναλυτική με την οποία γνωστοποιεί ότι θα καταβάλει χωρίς εξαιρέσεις τις αποζημιώσεις στα θύματα της τραγωδίας. Όσον αφορά στον κατάλογο των επιβατών του μοιραίου τρένου, η εταιρεία αναφέρει. Ο κατάλογος των ονομάτων των επιβατών που δόθηκε στις αρχές περιλαμβάνει μόνο τους επιβάτες που είχαν αγοράσει διαδικτυακό εισιτήριο. Στην περίπτωση των επιβατών που αγόρασαν εισιτήρια στα εκδοτήρια εισιτηρίων, το εισιτήριό τους, αν και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση, δεν ήταν ονομαστικό. Η εταιρεία ενημερώνει ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που πωλούνται δεν υπερβαίνει ποτέ τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων. Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζει ότι στο τρένο δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε ξανά με τη Λάρισα και το Θανάση Μαριόλα. Θανάση, και νέο άτομο πλέον έχουμε στο κάδρο των εξελίξεων, των καταιγιστικών εξελίξεων για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μιλάμε για τον επιθεωρητή Βόλου, που ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει και έχει τοποθετήσει στη βάρδια στο σταθμό της Λάρισας, στον κομβικό αυτό σταθμό της Λάρισας, τον 59χρονο. Έτσι ακριβώς, Εύη, έχουμε ένα ακόμα άτομο το οποίο φαίνεται να έπαιξε καταλυτικότατο ρόλο στην εθνική τραγωδία των Τεμπών. Πρόκειται λοιπόν για τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος που θα τοποθέτησε σε αυτό τον νευραλγικό πόστο τον σταθμάρχη στην Λάρισα. Τι γνωρίζουμε έως τώρα? Είναι κάτοικος Βόλου και φαίνεται ότι μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, εκείνο το μοιραίο βράδυ, λίγες ώρες μετά πήρε αναρωτική άδεια. Οι πληροφορίες τώρα, Εύη, αναφέρουν ότι την Παρασκευή εμφανίστηκε μπροστά στον ανακριτή, παρέδωσε έγγραφα τα οποία μέσα έχουν το πρόγραμμα των σταθμαρχών. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, το πρόγραμμα για εκείνη την ημέρα μιλούσε για τρεις σταθμάρχες. Ο ένας αποχώρησε στις 11, ενώ οι άλλοι δύο προοριζόντουσαν για τη νύχτα. Κάποιος, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, δεν ήταν εκεί. Τώρα να σου πω, Εύη, κλείνοντας, πως εδώ στη Λάρισα, με ανθρώπους που μιλήσαμε, οι οποίοι έχουν ή είχαν άμεση σχέση με τον σιδηρόδρομο, μας διαβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο πόστο στο σταθμαρχείο της Λάρισας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πόστο και απαιτεί εμπειρία ετών στα δρομολόγια. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Μαριόλα. Θα επιστρέψουμε σε σένα όταν έχουμε κάτι νεότερο, βεβαίως. Δεν περιγράφονται, κυρίες και κύριοι, με λόγια οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν σήμερα στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας, στην κηδεία της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας της στρατιωτικής ιατρικής Θεσσαλονίκης. Σε κλίμα Οδύνης έγινε σήμερα στο Κολχικό Θεσσαλονίκης όμως και η κηδεία της Σοφίας Ειρήνης Ταχματζίδου, ανιψιάς του Δημάρχου Λαγκαδά, που καθόταν στα πρώτα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Αβάσταχτος ο πόνος και ο σπαραγμός στη Λάρισα, στην κηδεία της 29χρονης Κλαούντια Λάτα. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς και τα δύο της αδέλφια. Με δάκρυα στα μάτια, ένα μεγάλο γιατί κήπο το πένθυμο εμβατήριο της Φιλαρμονικής της πρώτης στρατιάς στη Λάρισα, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την όμορφη φοιτήτρια της στρατιωτικής ιατρικής. Να είναι όλα τα παιδιά του κόσμου καλά. Να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα και να βρεθεί η πραγματική αλήθεια για αυτά που έγινε. Όλοι απαρηγόρητοι, γονείς, αδέλφια, συγγενείς, φίλοι, η διοίκηση της σχολής, οι καθηγητές και οι συμφοιτητές της, που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως αυτό το γεμάτο ζωή κορίτσι έφυγε τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή. Άκουγα για όλα τα παιδιά, γιατί ήταν όλα τα παιδιά, ήταν καταπληκτικά, πήγανε. Δεν μπορώ να το περιγράψω που πήγανε. Όλα τα παιδιά ήταν τέλεια και αυτό το κορίτσι ήταν καταπληκτικό. Το συλλαβίζω. Το λευκό φέρετρο, σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη σημαία, βγαίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Λάρισας. Με το στρατιωτικό άγημα να αποτείει φόρο τιμής στην αδικοχαμένη φοιτήτρια. Απαρηγόρητη η μητέρα της, δεν μπορεί να αποχωριστεί το φέρετρο που μεταφέρει το παιδί της. Η Κλαούντια επέβαινε στο μοιραίο τρένο. Επέστρεφε από την Πάτρα που είχε πάει για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. «Κάνε μια στάση να σε δούμε», της είπαν οι γονείς της. Όμως εκείνη δεν τους άκουσε. Ήθελε να επιστρέψει γρήγορα πίσω στη σχολή της και στα μαθήματά της.
Ανίποτος ο πόνος και στην κηδεία της 32χρονης Σοφίας Ειρήνης Ταχμαζίδου. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στην όμορφη Σοφία Ειρήνη. Η εξόδιος ακολουθία της άτυχης 32χρονης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Κολχικό Θεσσαλονίκης. Η Σοφία Ειρήνη Ταχματζίδου, η ανιψιά του Δημάρχου Λαγκαδά, καθόταν σε ένα από τα πρώτα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Η σωρός της ταυτοποιήθηκε μετά από αρκετές ημέρες, καθώς αρχικά ήταν στη λίστα των αγνοουμένων. Στο ίδιο τρένο επέβαινε και ο Νικήτας Καραθεοδόρου. Η Σοφία και ο Νικήτας, δύο νέα παιδιά με όνειρα και φιλοδοξίες, μαζί με δεκάδες ακόμα νεαρά άτομα που επέβαιναν στη μοιραία αμαξοστοιχεία, έφυγαν τόσο ξαφνικά, μα και τόσο άδικα από τη ζωή, με τον πιο φρικτό τρόπο. Εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των συνδημοτών μας, που πλέον έχουν ανέβουν ένα Γολγοθά. Η κηδεία του Νικήτα Καραθεοδόρου, του 23χρονου πυροσβέστη που βρήκε τραγικό θάνατο στο βαγόνι εστιατόριο, θα τελεστεί αύριο στην Καλαμαριά. Είναι αδυσόπιτος ο πόνος για αυτές τις οικογένειες και για ολόκληρο το έθνος. Κυρίες και κύριοι, εμείς στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον κύριο Ιωάννη Κολάτο, ο οποίος είναι πρώην σταθμάρχης και μάλιστα στον κομβικό σταθμό της Λάρισας. Κύριε Κολάτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο σταθμός της Λάρισας, όπως μας έχουν πει και συνάδελφοί σας, αποτελεί έναν από τους κομβικότερους σταθμούς του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδος. Μιλάμε για 80 δρομολόγια την ημέρα. Είναι ο τέταρτος σε συχνότητα σταθμός σε όλη τη χώρα. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Με μεγάλη κυκλοφορία, πάρα πολλά δρομολόγια και με χιλιάδες επιβάτες. Εσείς έχετε διατηρήσει εκεί, η υπηρεσία σας ουσιαστικά ήταν τα περισσότερα χρόνια στο σταθμό της Λάρισας ως σταθμάρχης. Εγώ υπηρέτησα τα περισσότερα χρόνια στο σταθμό Λάρισας σαν σταθμάρχης και τα τελευταία από το 2007 έως το 2010 ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησα την τηλεδιοίκηση Λάρισας και την έθεσα σε λειτουργία. Αντιμετωπίζετε από το 2007, όρισε. Αντιμετωπίζετε όλες αυτές τις ημέρες όλη αυτή την δραματική, είναι πολύ λίγο να το χαρακτηρίσουμε, κατάσταση που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο σταθμό που εσείς ουσιαστικά ζήσατε τα περισσότερα χρόνια της επαγγελματικής σας πορείας. Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι στην συγκεκριμένη βάρδια ως σταθμάρχης έπρεπε να είναι δύο ή και τρία άτομα, όπως ακούμε, για κάποιο κοινό διάστημα στην ίδια βάρδια, στην δική σας υπηρεσία ίσχυε αυτό? Στη δική μας υπηρεσία, όταν εργαζόμουν εγώ, μέχρι και τα τελευταία χρόνια, σε κάθε βάρδια υπήρχαν δύο σταθμάρχες. Και στο σταθμό Λάρισας και στην τηλεδιοίκηση Λάρισας. Δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια. Για τρία δεν είναι, δεν χρειάζεται. Ο τρίτος, οι δύο ήταν, μπορούσαν να καλύψουν το κενό και εργαζόταν νορμάλ. Όλα τα χρόνια. Σύμφωνα με την εμπειρία σας λοιπόν και με όσα έχετε ακούσει και με όσα πιθανά γνωρίζετε επίσης από τον δικό σας τομέα, πόσα λάθη έγιναν τελικά εκείνη τη μοιραία νύχτα και από ποιον, από πού μπορούμε να μοιράσουμε ευθύνες για να είναι ουσιαστικές, να είναι αληθινές και να είναι και αυτές που αναλογούν στον καθένα? Λάθη πάρα πολλά, πάρα πολλά λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν το σταθμάρχη που έδιωξε την επιβατική αμαξοστοιχεία από τη γραμμή, από την άλλο την διοχέτευε στη γραμμή καθόδου. Λοιπόν, αυτό δεν το ήταν λάθος ανθρώπινο, το οποίο λόγω απειρίας, γιατί ο σταθμάρχης ο συγκεκριμένος ήταν 5 ημερών σταθμάρχης, άπειρος, μόνος του. 5 ημερών και όχι στο σταθμό της Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, έχετε δηλώσει. 5 ημερών σταθμάρχης. 5 ημερών σταθμάρχης και μάλιστα σε σταθμό της Καλαμπάκας που δεν έχει τέτοια συχνότητα δρομολογίων. Τέλειωσε τη μαθητεία και τη σχολή του 24 Ιανουαρίου. Ορκίστηκε σταθμάρχης. Τον στείλαν 5 ημέρες στην Καλαμπάκα. Εργάζεται σε ένα σταθμό ο οποίο έχει 2 δρομολόγια την ημέρα. Τον παίρνω από Καλαμπάκα και τον φέρνω στη Λάρισα και τον βάζω να δουλέψει νύχτα μόνο του. Είναι πράγμα απαράδεκτο, εγκληματικό. Τον έβαλαν να δουλέψει νύχτα μόνος του, θεωρείτε, ή υπήρχε και δεύτερο άτομο τελικά που απλά δεν εμφανίστηκε την ώρα του? Όχι, δεν υπήρχε δεύτερο άτομο. Δεύτερο άτομο δεν υπάρχει. Στη βάρδια έπρεπε να υπάρχει ωστόσο, σύμφωνα με την δική σας εμπειρία. Ο κανονισμός έλεγε ότι σε κάθε βάρδια έπρεπε να είναι δύο σταθμάρχες. Λόγω περικοπών, λόγω οικονομίας, τον δεύτερο σταθμάρχη τον καταργήσαν, όχι μόνο στην νυχτερινή βάρδια, σε όλες τις βάρδιες. Επί σειρά ετών, 2-3 χρόνια, τώρα τα τελευταία χρόνια, τον έχουν καταργήσει τον δεύτερο σταθμάρχη και εργαζόταν μόνο ένας. Άρα αυτό
που ακούμε συχνά τις τελευταίες ώρες, ότι ο σταθμάρχης, ο προηγούμενος, έφυγε στις 11, προτού περάσει η αμαξοστοιχεία. Και έμεινε μόνος το 59χρονος με την όποια απειρία του ή εμπειρία του. Και κανονικά πρέπει να υπάρχει και δεύτερος σταθμάρχης εκείνη την ώρα, ο οποίος απλά δεν εμφανίστηκε. Δεν ισχύει, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας. Όχι, δεν ισχύει. Ο προηγούμενος σταθμάρχης σχολάει 10 η ώρα. 10. Από ό,τι έμαθα, μέχρι να. Γιατί γίνεται ένα πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης, καθυστέρησε και μισή ώρα για να σχολάσει τη βάρδια του. 10 η ώρα σχολάει. 10 η ώρα είναι το ωράριό του. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10. Καθυστέρησε, έφυγε 10 και μισή περίπου. Ανέλαβε ο νέος σταθμάρχης και το συμβάν έγινε 11 και 20. Έχετε εικόνα μπορούσε... για τον επιθεωρητή που υπογράφει αυτές τις βάρδιες, κύριε Κολάτε, δηλαδή. Είναι εκείνος που τοποθέτησε τον άπειρο σταθμάρχη σε έναν τόσο κομβικό σταθμό, όπως είναι ο σταθμός της Λάρισας. Είναι εκείνος ο οποίος υπέγραψε τις βάρδιες για το να είναι ένας, σύμφωνα πιθανά με το δυναμικό του, βεβαίως. Και λίγες ώρες μετά, δηλαδή ξημερώνοντας η 1η Μαρτίου, που τα τελευταία λεπτά του Φεβρουαρίου έγινε το μοιραίο, η μοιραία με τοπική σύγκρουση, εκείνος δήλωσε αναρωτική άδεια για ένα μήνα, όπως ουσιαστικά αποκαλύπτεται τις τελευταίες ώρες. Εντάξει, τώρα το ότι δήλωσε αναρωτική άδεια, αυτό είναι δικό του ζήτημα, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Αλλά ο συγκεκριμένος που έγινε επιθεωρητής, που τον φυτέψαν επιθεωρητής στο σταθμό Λάρισας, ήταν υπάλληλο, ήταν σταθμάρχης στο Βόλο. Δεν έχει σχέση ο Βόλος με τη Λάρισα. Ο Βόλος έχει μία γραμμή, το δρομολόγιο Λάρισα, Βόλο, Βόλο, Λάρισα και εξυπηρετούν αυτά τα δρομολόγια. Δεν είναι κάτι, δεν μπορούσε, δεν είχε τις γνώσεις και την εμπειρία να εργαστεί σαν επιδιορτής, σαν προϊστάμενος. Βέβαια τα συμφέροντα, έτσι όπως γίνεται η δουλειά, τον πήραν από το Βόλο, τον τοποθετήσαν στη Λάρισα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί κάποιον έπρεπε να βολέψουμε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο το επιθεωρητή η ευθύνη. Ο επιθεωρητής, αυτό το συγκεκριμένο σταθμάρχη του τον δώσαν για να τον βάλει υπηρεσία. Δεν μπορούσε να μην τον βάλει υπηρεσία, δεν τον έβαζε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η διοίκηση του ΟΣΕ, που έκανε το συγκεκριμένο σταθμάρχη, τον έκανε τον όρισε σταθμάρχη. 59 χρονών άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν, 59 χρονών άνθρωπο, τι μπορούσε να προσφέρει αυτός και πώς, δεν ήταν αδύνατο να δουλέψει. Ήταν αδύνατο. Και χωρίς μεγαλύτερη κάποια ευθύνη, εποπτεία, και προφανώς, ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, και την ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη είναι αυτοί που ορίσαν αυτή τη διοίκηση στον ΟΣΕ. Την ώρα που θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βεβαίως. Από εσάς περιμένουμε, που έχετε την απόλυτη εμπειρία τόσα χρόνια στον συγκεκριμένο σταθμό και έχετε μάλιστα και τόσα χρόνια εμπειρίας και στους διαλόγους, στις επικοινωνίες που είχατε με τους μηχανοδηγούς, συγγνώμη. Οι μηχανοδηγοί, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας της επιβατικής, επανειλημμένος, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη. Στην πρώτη επικοινωνία, λοιπόν, του έδωσε το πράσινο φως να περάσει από τον κόκκινο σηματοδότη και να περάσει στη συγκεκριμένη ράγα, στη συγκεκριμένη οδό, παρόλο που έβλεπε ότι εάν συνέχιζε έτσι θα γινόταν με τοπική σύγκρουση, εάν το είχε δει. Και εν συνεχεία, όταν επανήλθε ο μηχανοδηγός, δεν υπήρξε ποτέ απάντηση. Τελικά, τι πιστεύετε ότι μπορεί να έχει διαμειφθεί εκείνα τα μοιραία λεπτά? Κοιτάξτε να δείτε. Από τα τηλεγραφήματα που άκουσα από το ραδιοτηλέφωνο, τα ακουστικά τηλεγραφήματα είναι αυτά, είναι ότι ο σταθμάρχης έδωσε τηλεγράφημα στο μηχανοδηγό της Υποδοτικής Ασφαλείας να φύγει, να περιβεί τα ερυθρά αποτόσημα και να πάει μέχρι την είσοδο των νέων πόρων. Αυτό έλεγε στο τηλεγράφημα. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος το τηλεγράφημα. Έπρεπε να τον ορίσει ότι φεύγεις, περιβαίνεις τα ερυθρά αποτόσημα και πηγαίνεις μέχρι την είσοδο των νέων πόρων από τη γραμμή ανόδου. Είναι καθοριστικό. Πρέπει να τον ορίσει σε ποια. Εφόσον δεν λειτουργούν φωτόσημα, να τον ορίσει σε ποια γραμμή θα πάει. Ο μηχανοδηγός, βλέποντας ότι πηγαίνει στη γραμμή καθόδου, κάπου λάθος θα πάρει. Επανήλθε σε ερώτηση. Λοιπόν, όχι, δεν επανήλθε. Δεν τον είπε ότι ξέρεις, πριν εσύ σταθμάρχε, γραμμή καθόδου θα φύγω. Δεν τον είπε τίποτα. Εάν θα το έλεγε, το ατύχημα δεν θα γινόταν. Μα επανήλθε όμως, κύριε Κολάτε, διότι αργότερα, κάποια λεπτά πιθανά αργότερα, επαναλαμβάνει την ερώτηση και του λέει «Πηγαίνω καλά».
και δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Αυτά είναι τα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία έχουν βρει το φως της δημοσιότητας. Αυτό το ντοκουμέντο, το ηχητικό ντοκουμέντο δεν το γνωρίζω. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά εάν είχε αμφιβολία ο Σταθμάρχης, έπρεπε να σταματήσει. Να σταματήσει εκεί. Βεβαίως. Ήταν όμως σε λάθος ράγα. Με την ίδια λογική έπρεπε να σταματήσει και ο μηχανοδηγός που ερχόταν της εμπορικής αμαξοστοιχίας για να μην γίνει σύγκρουση. Γιατί η εμπορική συνέχιζε. Η εμπορική αμαξοστοιχεία έρχονταν κανονικά. Δεν είχε κανένα λόγο να σταματήσει. Δεν γνώριζε η εμπορική αμαξοστοιχεία ότι η Λάρισα έστειλε ανάποδα τρένο. Δεν το γνώριζε κανείς. Απλά αν σταματούσε ο μηχανοδηγός. Ο Σταθμάρχης δεν το γνώριζε ότι διοχέτευσε το τρένο στη γραμμή καθόδου. Δεν το γνώριζε, δεν το είδε. Άρα, σύμφωνα με την άποψή σας, ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας έπρεπε να σταματήσει αφού δεν έλαβε απάντηση ή αφού είχε αντιληφθεί ότι είναι σε λάθος ράγα, με την ιδέα του να επιμείνει περαιτέρω ώστε να αλλάξει το κλειδί και να επανέλθει στις ράγες ανόδου. Εάν σταμάταγε και αν επικοινωνούσε, έπρεπε να επιμείνει να επικοινωνήσει με τον Σταθμάρχη Λάρισας και αν δεν άκουγε με το ραδιοτηλέφωνο, έπρεπε να το πάρει στο κινητό. Τα κινητά υπάρχουν. Να το πάρει στο τηλέφωνο του σταθερό. Λοιπόν, έπρεπε να σταματήσει. Δεν υπάρχει γραμμή για να επανέλθει εκεί κοντά. Η Λάρισα δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Μετά θα επέστρεψε το τρένο σιγά σιγά πίσω ή με κάποια νέα μηχανή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα γινόταν. Υπήρχε τρόπο να προβληθεί το ατύχημα. Να το προφτάσουμε. Θα επέστρεφε πίσω με όπιση στη Λάρισα, με συνοδεία με το προσωπικό της αμαξοστοιχίας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνεις κανείς από την πρώτη ώρα που πηγαίνεις στον σιδηρόδρομο, όταν ασχολείται με αυτή τη δουλειά, όταν γίνεις σταθμάρχης. Εσείς έχετε επικοινωνήσει με τους συναδέλφους σας στην Λάρισα, τους υπόλοιπους συναδέλφους που ήταν στις προηγούμενες βάρδιες ή στις επόμενες, για να αντιληφθεί τι ουσιαστικά έγινε εκείνη την μοιραία νύχτα, εκείνα τα μοιραία λεπτά, με το ποιος έφυγε από τη βάρδια, ποιος αναμένεται στη βάρδια, ποιος μπήκε στη βάρδια, παρατύπως, χωρίς εμπειρία. Τι εικόνα έχετε εσείς από τους ανθρώπους που είναι εκεί πλέον και εργάζονται σε καθημερινή βάση? Η εικόνα που έχω είναι ότι αφενός είναι όλοι ταραγμένοι. Αυτό που συνέβη ήταν, να σας πω κάτι. Εμείς που ζήσαμε και γνωρίζουμε τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, περιμέναμε ότι κάποια στιγμή κάτι θα συμβεί. Όλοι το περιμέναμε. Όταν βλέπουμε ότι όταν ένας σταθμός σαν τη Λάρισα υπολειτουργεί, χωρίς προσωπικό, όταν έχουν καταργήσει την διοίκηση και όταν υπάρχουν αμαξοστοιχίες που τρέχουν με 160 και με 200 χιλιόμετρα, κάποια στιγμή θα γινόταν κάποιο ατύχημα. Ίσως όχι σε αυτή την έκταση, ίσως λίγο λιγότερο, αλλά σίγουρα κάτι θα γινόταν. Είναι 100% βέβαιο ότι θα γινόταν ατύχημα. Κάποια στιγμή ήταν αναμενόμενο. Τώρα αναγγελθέν λοιπόν. Εγώ μίλησα με τους συναδέλφους, αλλά επειδή έχω εργάσει 30 χρόνια σαν σταθμάρχης, τη Λάρισα δεν ξέρω, σπιθαμή προς σπιθαμή. Κάθε καλή που υπάρχει στη συνδρομική γραμμή, γνωριζόμαστε. Λοιπόν, γνωρίζω ακριβώς τι συνέβη και πώς συνέβη. Το γνωρίζω. Απλά λέμε ότι ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ήταν ένας άπειρος, γι' αυτό και πληρώνει την απειρία του ή θύμα της απειρίας του. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να κάνει μεροκάμα του. Δεν τον κακίζει κανείς. Αλλά τον βάλανε σε λάθος θέση. Δεν έπρεπε να μπει να δουλέψει σαν σταθμάρχης. Μάλιστα. Κύριε Κολάτη, σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυσή σας και για τη συμβολή σας στο κεντρικό δελτίο του Άξιον 24. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Θρήνος, κυρίες και κύριοι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους αδικοχαμένους φοιτητές του που σκοτώθηκαν στη φωνική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Ο αριθμός έχει φτάσει πλέον τους 12 νέους ανθρώπους που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουν το τριήμερο στην καθημερινότητα της φοιτητικής του ζωής, αλλά δεν επέζησαν, ενώ ακόμα 24 είναι τραυματισμένοι οι συμφοιτητές τους. Τραγωδία δίχως τέλος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που θρηνεί 12 αδικοχαμένους φοιτητές. Σκοτώθηκαν στη φωνική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Ήταν όλοι τους νέοι άνθρωποι. Είχαν πάει για το τριήμερο να διασκεδάσουν και δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους, τους φίλους, στη σχολή που αγαπούσαν και στα μαθήματά τους. Ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και ως πρίτανης, νομίζω ότι τα συναισθήματα αυτά δεν διαφέρουν από κανένα πολίτη. Υπάρχει
για το οδυνηρό γεγονός, όχι απλώς στενοχώρια, οργή, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και σαν ακαδημαϊκή κοινότητα του Αριστοτελείου. Ο άδικος χαμός των 12 φοιτητών έχει προκαλέσει πόνο, θλίψη και οργή, όχι μόνο στους συγγενείς και στους φίλους τους, αλλά και στους καθηγητές και στους συμβητητές τους, με τον χρόνο να έχει παγώσει στο λεπτό της μοιραίας σύγκρουσης. Εγώ είμαι από την ιατρική επιθύρα που είχαμε και ένα θύμα στο πρώτο έτος, που ήταν και μαθήτρια της στρατιωτικής σχολής. Σίγουρα αυτό που συζητάμε είναι ότι θα μπορούσε να ήταν καθένας από εμάς να ήταν στη θέση των παιδιών αυτών στο τρένο. Και εγώ προσωπικά δηλαδή πριν μια εβδομάδα ήμουν στο ίδιο δρομολόγιο και ήμουν στο Παθήνα. Οπότε επικρατεί και οργή. Ο 22χρονος Γιώργος Παπάζογλου, η 24χρονη Αναστασία Δαμίδου, η 19χρονη Αναστασία Παπαγγελή, ο 23χρονος Κυπριανός Παπαϊωάννου, η 28χρονη Ελπίδα Χούπα, ο 20χρονος Αναστάσιος Κουτσόπουλος, η 19χρονη Θωμαή Πλακιά, η 21ετός Κλάουντια Λάτα. Όλοι τους νέοι. Φοιτητές στο Αριστοτέλειο, τα θύματα της μοιραίας σύγκρουσης, συγκλονίζει η ανάρτηση του Πρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Η οικογένεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θρηνεί. Θρηνεί για τα 10 μεταέως τώρα δεδομένα παιδιά της που χάθηκαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, τόσο άδικα και ξαφνικά. Τα παιδιά μας που δεν χωράει ο νους ότι δεν θα βρεθούν ξανά ανάμεσά μας. Η ζωή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου πάγωσε στο λεπτό της μοιραίας σύγκρουσης. Ο αδικοχαμένος Γιώργος είναι γιος του Λυσίμαχου Παπάζογλου, καθηγητή κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο νεαρός φοιτητής λίγο πριν την έκρηξη έφυγε από το τρίτο βαγόνιο που βρισκόταν η θέση του και πήγε στο μπαρ να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό, μη επιστρέφοντας ποτέ πίσω. Όπως αναφέρει ο πατέρας του φοιτητή, δεν υπάρχει δικαίωση για έναν πατέρα που χάνει το παιδί του. Δεν ήξερα πώς είναι η κατάσταση των ελληνικών συνδρόμων εγώ, γιατί δεν χρησιμοποιώ το μέσο αυτό. Να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Η κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το μόνο που ζητάει είναι δικαίωση για όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ προς τιμήν των θυμάτων θα χτιστεί μνημείο στο κέντρο του Πανεπιστημίου. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η αγωνία και για τους δύο που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ μετά το σοβαρό τραυματισμό τους, αλλά και τους συνολικά 24 φοιτητών που τραυματίστηκαν στη σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, στιγμές αγωνίας ζουν οι συγγενείς των τραυματιών της σύγκρουσης του μοιραίου τρένου στα Τέμπη. Ο γολγοθάς των ανθρώπων αυτών συνεχίζεται στα νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται κάποιοι εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των συγγενών των τραυματιών για τις ώρες αγωνίας που πέρασαν μέχρι να μάθουν ότι οι δικοί τους ήταν ανάμεσα στους ζωντανούς. Ο γολγοθάς τους όμως συνεχίζεται στα νοσοκομεία, όπου παραμένουν κάποιοι εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση. Μου είπε, μπαμπά, έχουμε χτυπήσει, το τρένο έχει τυλιχθεί με φλόγες, βλέπω φλόγες παντού, είμαι εγκλωβισμένος, δεν ξέρω πού να βγω. Εκεί ήταν που κόπηκαν τα δικά μου τα πόδια. Εντάξει, το πρώτο πράγμα του λέω, γιο μου, τι εννοείς είσαι εγκλωβισμένος, τι εννοείς υπάρχουν φλόγες. Μου λέει, μπαμπά, καιγόμαστε. Του λέει, μου, προσπάθησε να βγεις από κάπου. Η περιγραφή του πατέρα του 22χρονου Αντώνη για τις πρώτες στιγμές που έζησε ο γιος του μετά τη σύγκρουση συγκλονίζει. Ο Αντώνης μου είπε ότι βγήκε η δεύτερος ή τρίτος από εκεί. Κρεμαστήκανε από το παράθυρο για να πηδήξουν, ήταν γύρω στα 3 μέτρα μέχρι το έδαφος. Τα ρούχα του καήκανε, είχε λίγα εγκάρφματα στα χέρια και στη κοιλιά και μου είπε ότι γινόταν μια κόλαση, ένας πανζοσισμός εκεί. Τις επόμενες ώρες ο Αντώνης Κατεχάκης βρέθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο λοβό του δεξιού του αυτιού. Νοσηλεύθηκε για 2 βράδια με θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, αιμάτωμα και ελαφριά εγκάβματα στην κοιλιά και στα χέρια. Εμένα αυτό που με στοιχιώνει είναι 2 πράγματα. Το πρώτο, το πόσο ανήμπορος ήμουν σαν πατέρας όταν το παιδί μου με πήρε και μου λέει είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν μπορούμε να βγούμε, έχει παντού φωτιές και να ξέρω το παιδί μου εκείνη την ώρα ό,τι χειρότερο περνάει από το μυαλό σου. Και το δεύτερο ακριβώς επειδή βγήκε από αυτό το μοιραίο βαγόνι ότι θα μπορούσα να ήμουν από τους γονείς που θα έκανα τώρα ταυτοποίηση του σωρού του μέσω DNA. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η κόρη του Νίκου Παπαθανασίου, η οποία βρισκόταν στο μοιραίο τρένο. Όπως λέει ο πατέρας της, η κατάσταση κρίνεται σοβαρή λόγω επιπλοκής. Είμαστε τώρα αναμονή, περιμένουμε το ιατρικό προσωπικό να αποφασίσουν για θέμα μιας
επιπλοκή που είχαν και έχει μια επιπλοκή μικρή και θέλουν τώρα να επιτόπουν να δουν τι θα γίνει. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου παραμένει και η κόρη του Κώστα Λιούρη με σοβαρά εγκάβματα και ο ίδιος έκανε έκκληση για αίμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κόρη μου είναι διασωληνωμένη και σε καταστολή στην Α μέθ εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Ήταν στο τρένο που τράκαρε, στο βαγόνι 2 και στη σύγκρουση πετάχθηκε έξω από το τρένο ή την έβγαλε κάποιος στα χωράφια για αυτό και ζει. Είναι πολυτραυματίας και έχει εγκάβματα. Έχει κάνει αρκετές εγχειρήσεις και θα κάνει και πολλές άλλες. Όποιος θέλει και μπορεί να δώσει αίμα, ας το κάνει. Ό,τι αίμα περισσέψει θα το πάρουν άλλοι τραυματίες του δυστυχήματος. Ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Η ανταπόκριση του κόσμου για αίμα ήταν τεράστια και με νέα ανάρτησή του ευχαρίστησε όλους εκείνους που έδωσαν αίμα για το κορίτσι του. Μια κίνηση που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον συγκίνησε βαθιά. Αυτό που ζητούν όλοι είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτούς που έφυγαν και αυτούς που παλεύουν μέσα στις εντατικές. Εμένα ο γιος μου γλίτωσε από θαύμα. Από τους πολιτικούς δεν πρόκειται να μας γλιτώσει κανείς. Και δεν θα βγει κάποιος, δεν έχω ακούσει έναν πολιτικό, ένα, να τον ρωτήσεις κάτι και να σου απαντήσει στα ίσια. Όσο διχασμένος, χαρούμενος που γλίτωσε το παιδί μου και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να ήταν νεκρό, αλλά τόσο διχασμένος είμαι να τους κυνηγήσεις γιατί τους αξίζει, αλλά από την άλλη ξέρεις ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το κράτος. 5 μέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση, συνολικά 24 άνθρωποι παραμένουν για νοσηλεία στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 6 νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με τους 2 σε σοβαρή κατάσταση. Δημόσια συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων ζήτησε κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις προς 2 κατευθύνσεις. Άμεσες για τον εξυγχρονισμό του δικτύου και μεσοπρόθεσμες μετά τις κάλπες για τη διερεύνηση της αμαρτωλής ιστορίας του ΟΣΕ σε βάθος 20ετίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν έχει το σθένος να αναμετρηθεί με τις ευθύνες του και το ΠΑΣΟΚ να μιλά για επιτελικό κράτος που κατέρευσε από τις συνεχείς αποτυχίες. Με φόντο την Πανελλήνια Οδύνη για τον αδόκητο χαμό δεκάδων νέων ανθρώπων και λίγα 24 ώρα μετά την επιτόπια αυτοψία του στον τόπο της Εθνικής Τραγωδίας, ο Πρωθυπουργός με μια συγκινησιακά φορτισμένη ανάρτησή του διαμηνύει ότι έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, αναγνωρίζοντας με θάρρος τα σφάλματα του κράτους. Ως Πρωθυπουργός οφείλω σε όλους, αλλά πάνω απ' όλα στους συγγενείς των θυμάτων, μια μεγάλη συγγνώμη, τόσο προσωπική, όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια. Γιατί πράγματι, στην Ελλάδα του 2023 δεν γίνεται δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή και να μην το έχει αντιληφθεί κανείς. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει παρεμβάσεις μέσω του αρμόδιου Υπουργού για την άμεση βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων μέχρι να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ζητά τη συνδρομή της Κομισιόν και φίλων χωρών σε τεχνογνωσία για να αποκτηθούν σύγχρονα τρένα, ενώ θα διεκδικήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη συντήρηση και την ταχεία αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου. Θα προτείνω σε όλα τα κόμματα να δεσμευτούμε από τώρα ότι στην επόμενη Βουλή θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα διερευνήσει την πονεμένη ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων όλη την τελευταία 20ετία. Όσα δεν έγιναν τόσα χρόνια πρέπει να τα κάνουμε τώρα και γρήγορα. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι σιδηρόδρομοι της πατρίδας μας είναι βαθιά προβληματικοί. Είναι ίσως η ακραία έκφραση μιας Ελλάδας που δεν μας ταιριάζει και θέλουμε να την αφήσουμε πίσω. Ωραία και η συγγνώμη που τον ανάγκασαν να γράψει, μόνο που άργησαν 5 μέρες. Και τίποτα από αυτά δεν είναι δικό του. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Ακόμη και αυτή τη συγγνώμη όμως δεν έχει το σθένος να την αναλάβει ο ίδιος. Σπέβδει να τη μοιραστεί με όσους κυβέρνησαν πριν από αυτόν για να μην αναμετρηθεί ποτέ με τις δικές του ευθύνες. Την ίδια στιγμή η απόδοση των ευθυνών για τη μοιραία σύγκρουση, καθώς επίσης οι βεβαιασμένες κινήσεις διαχείρος Γεραπετρίτη στη συγκρότηση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην απόσυρση από τη σύνδεσή της του καθηγητή Ζηλιασκόπουλου, αναβαθμίζουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να είναι βέβαιοι και αυτοί και όλοι οι πολίτες ότι ναι. Η επιτροπή θα λειτουργήσει, η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει και θα μάθουμε ακριβώς τι συνέβη. Μπορεί να φταίει η εταιρεία, ο υπουργός, η ρυθμιστική. Να δούμε τι φταίει. Αλλά δεν φταίνε όλοι. Προφανώς και. Γιατί αν φταίνε όλοι, φταίει κανένας. Ας αποδεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης τις ευθύνες του και ας μην καμώνεται ότι θα σηκώσει τις αμαρτίες των άλλων. Τα κροκοδίλια δάκρυα και οι εκ των υστέρων συγγνώμες δεν συγκινούν πλέον κανέναν. Πάρτε το απόφαση, κύριε Μητσοτάκη. Χάσατε τον έλεγχο. Το προσεχές 48ωρο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει επιτόπια επιθεώρησης στο σημείο του δυστυχήματος αλλά και σε συγκοινωνιακές υποδομές.
Σύνδεση στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με τους πολιτικούς μας συντάκτες, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον Αντώνη Γιώκα, ώστε να δούμε τα επόμενα βήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Γιώργο, ξεκινώντας τη συζήτηση από εσένα, γνωρίζεις τις επόμενες κινήσεις του Πρωθυπουργού, έχοντας ωστόσο έναν ισχυρό γρίφο που αφορά πλέον τον ακριβή χρόνο των εκλογών, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι προφανές ότι όλα τα βήματα είναι υπό την αίρεση των εκλογών. Αλλά σε κάθε περίπτωση το βασικό κυβερνητικό σύνθημα είναι ότι η αλήθεια σώζει. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Η κυβέρνηση δεν έχει να βοηθηθεί τίποτα από αυτή την αλήθεια και θέλει να διαλευκανθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η σκοτεινή ιστορία που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οποτεδήποτε και αν κληθεί ή αν υπάρχουν στα χέρια του καινούργια στοιχεία, θα ενημερώσει όλα τα θεσμικά βήματα, είτε τη Βουλή των Ελλήνων, είτε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Επιπλέον, έχει απευθύνει μια ανοιχτή πρόσκληση στα κόμματα που αφορά την επόμενη Βουλή. Να γίνει μια έρευνα δηλαδή για την τελευταία 20ετία και εκεί να δημιουργηθεί, να συγκροτηθεί μια υπερκομματική επιτροπή. Περαιτέρω, μαθαίνουμε τώρα στα τεχνικά ζητήματα ότι εντός των προσεχών 24 ώρων θα κληθεί ο ανάδοχος που έχει πάρει τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση σε αυτήν την κλίση του, στην οποία δεν αποκλείεται να παρευρεθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ζητηθεί η ταχύτατη υλοποίηση της σύμβασης με πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα ζητήσει διεθνή βοήθεια και από την Κομισιόν και από φίλες χώρες, προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις που θα εξυγχρονίσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο, και περαιτέρω στα μεσοπρόθεσμα βήματα θα ενισχυθεί η ασφάλεια με αλλαγή των πρωτοκόλων και παραλλαγές, αν θέλεις, άλλων στοιχείων, και περαιτέρω το προσωπικό στα τυφλά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, στα σημεία δηλαδή όπου δεν υπάρχει το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Μάλιστα, να έρθουμε σε σένα τώρα, Αντώνη Γιώκα. Μέχρι στιγμής οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα Τέμπη είναι στοχευμένες. Ωστόσο, από αύριο ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε σειρά κινήσεων εντός και εκτός Βουλής. Είναι στοχευμένες και κλιμακούμενες. Έβει και αναμένεται να κλιμακώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα περισσότερο, διότι θεωρεί ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τις όποιες τέλος πάντων ευθύνες μπορεί να τις αναλογούν κάτω από το χαλί, πίσω από το ανθρώπινο λάθος, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από την Κουμουντούρου. Ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ και πέρα θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καθότι το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ήδη σε διαρκή συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να πάει το θέμα στη Βουλή. Mm-hmm. Τώρα, εάν στο κοινοβούλιο θα ζητήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει αυτή τη στιγμή είτε μια προημερησία διατάξεως συζήτηση, είτε θα καταθέσει επερώτηση, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Το σίγουρο είναι ότι θα πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ακόμα στόχο. Να βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες, να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους σε αυτή την τραγωδία. Έτσι, είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί κάποιες από αυτές τις οικογένειες. Τρίτο θέμα είναι η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ανενεργή. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση έτσι και αλλιώς προσπαθεί να προκαταβάλει την έρευνα της δικαιοσύνης και επομένως δεν έχουν καμία διάθεση να νομιμοποιήσουν αυτή την Επιτροπή, εάν και εφόσον βέβαια συγκροτηθεί και αρχίσει την έρευνα. Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει τις επαφές του με τα συνδικάτα. Είναι ήδη σε ανοιχτή επικοινωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα, από ό,τι και επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ του Ρέντι, και προφανώς θα προσπαθήσει να συντονίσει τις κινήσεις του μαζί τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Γιώκα, και εσένα βεβαίως, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Τώρα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη, κρατώντας πανό διαμαρτυρίας και μαύρα μπαλόνια στη μνήμη των θυμάτων. Ωστόσο, τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αμαύρωσαν για ακόμα μία φορά, κυρίες και κύριοι, οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι με μολότοφ προκάλεσαν καταστροφές σε καταστήματα. Με όμοιο τρόπο εξελίχθηκε και η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη. Μολότο, φωτοβολίδες, πέτρες. Ομάδα γνώστων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους προσπάθησαν να μαυρώσουν τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Επιτέθηκαν συντημίριες των ΜΑΤ στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος και οι αστυνομικοί απάντησαν με ρήψη χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης. Αρκετά γρήγορα οι δυνάμεις των ΜΑΤ κατάφεραν να τους αποκόψουν από το συλλαλητήριο και να τους οδηγήσουν στην οδό Πανεπιστημίου με κατεύθυνση στα προπήλαια.
Εκεί οι αντιοεξουσιαστές πυρπόλησαν ένα τουριστικό λεωφορείο και ένα όχημα του Δήμου. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν ως την Σοκράτου, στην Πειραιώς και τη Μενάνδρου γύρω από την Ομόνια. Σε αυτή τη διαδρομή οι κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και στάζει λεωφορείων. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας διαδηλωτής και ένας φωτορεπόρτερ. Από τους 200 κουκουλοφόρους που συμμετείχαν στα επεισόδια, η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει 5. Στη Θεσσαλονίκη, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ κρέμασαν πανό στο Λευκό Πύργο που έγραφε μεταξύ άλλων «Τώρα η οργή να γίνει ανατροπή». Στο σημείο έφτασαν γρήγορα άντρες των ΜΑΤ και ακολούθησαν επεισόδια με δύο διαδηλωτές να μεταφέρονται τραυματισμένοι στο εφημερεύο νοσοκομείο της πόλης. Χθες, γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, ομάδα περίπου 30 ατόμων βγήκε από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιτέθηκε με αυτοσχέδιες βόμβες Μολότοφ και πυροτεχνήματα εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ. Οι κουκουλοφόροι πέταξαν συνολικά περίπου 30 βόμβες Μολότοφ, πυρπόλησαν πλαστικά στη θέα και έστησαν οδοφράγματα, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία. Μια βόμβα Μολότοφ έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός. Στις 11 το πρωί, εργαζόμενοι στον ΟΣΕ συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ζητώντας να πέσει άπλετο φως στα αίτια της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη. Κρατούσαν μαύρα μπαλόνια, τα οποία άφησαν στον ουρανό. Έχω έρθει όπως πολλοί κόσμος, σαν μια εσωτερική ανάγκη να εκφράσουμε αυτό το πόνο που μας τυλίγει όλες αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε να ακουστούν οι φωνές έτσι ώστε να αλλάξει κάποια στιγμή ο τρόπος σκέψης. Ακριβώς για να εκφράσουμε την οργή μας και την αγανάκτησή μας για αυτό που έχει γίνει, για το ότι παίζουμε τη ζωή μας κάθε μέρα στα ζάρια. Όχι μόνο τα συλληπιτήρια να εκφράσουμε, αλλά να ενώσουμε τη φωνή μας απέναντι σε όλους αυτούς τους υπεύθυνους που κάνουν τώρα τους ανήξερους. Στη συγκέντρωση παρευρέθησαν μέλη της ΑΔΔ και της ΓΕΣΕ, αλλά και πολλοί κόσμος που θέλησε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τα αθώα θύματα της τραγωδίας. Να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Καλησπέρα σας, κύριε Κούγια. Συνήγορος οικογένειας θύματος. Με αυτήν την ιδιότητά σας θα ήθελα στο απόψινό μας δελτίο να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία καθίστανται όσο περνούν οι ώρες όλο και πιο δύσκολα να τα κατανοήσουμε. Όπως έχει γίνει γνωστό όλες τις προηγούμενες ημέρες, ο σταθμός της Λάρισας θεωρείται δύσκολος, πολύ δύσκολος, κύριε Κούγια, για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, καθώς έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι ο τέταρτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το δίκτυο το σιδηροδρομικό και χρειάζεται να είναι κανείς πάρα πολύ έμπειρος και όχι μόνος του στη βάρδια. Από χθες λοιπόν αποκαλύφθηκε και από το Action και όπως έχω ακούσει και δική σας και από δική σας πηγή ότι κανονικά έπρεπε να υπάρχει και δεύτερο άτομο το οποίο δεν προσήλθε στη βάρδιά του στις 11. Να σας διορθώσω, είμαι δικηγόρος περίπου 60 συγγενών, 12 θυμάτων. Δεν είναι μια σας οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ για τη διόρθωση. Εννοείται. Και οπωσδήποτε. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι πολύ αγωνιστή. Περιμένω το πέρας της ανακρίσεως. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος κατηγορούμενος που έχει συλληφθεί ολοκλήρωσε την απολογία του. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Αναμένεται τις επόμενες ώρες, καθώς ιδανικά θα θέλουν να την ολοκληρώσει σήμερα για να τελειώσει η παραφιλολογία, όπως λένε και οι συνηγοροί του, αλλά και για να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα για όλους τους ανθρώπους που θα σπεύσουν στην έρευνα. Είναι υποχρεωτικό να τελειώσει, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί η απολογία εντός 5 ημερών από την ημέρα της λήψεως, υποχρεωτικά μένει ελεύθερος. Είναι ανάγκη. Σαφές. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, η απολογία ξεκίνησε το μεσημέρι, 2 η ώρα. Ακριβώς, με κάποια καθυστέρηση. Άρα είναι για τέτοια συφής υπόθεση, είναι πολύ νωρίς για να τελειώσει. Έχετε δίκιο. Και περιμένουμε πολύ αγωνία, λοιπόν, το τι ερωτήσεις θα του γίνει κυρίως, γιατί προσωπικά έχω επιλεγεί για να βοηθήσω τη δικαιοσύνη να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση στην υπόθεση αυτή. Σεβόμαστε το τεκμήριο αθότητος του κατηγορουμένου και όσων ακόμη κατηγορούν στην υπόθεση αυτή. Και εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι σε πάρα πολύ δυσκολίες. Κάνω διάφορες σκέψεις αν
τελικά υποβληθούν, οι ερωτήσεις πρέπει να υποβληθούν. Από αυτές θα διαπιστωθεί ποιος είναι ο στόχος της ανακρίσεως. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ, παρόλο που δεν θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις, ότι μπορεί να περιοριστεί η διερεύνηση υποθέσεις αυτής σε αυτόν τον σταθμάρχη, ο οποίος βέβαια δεν είναι άμερος ευθυνών, είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Και συγχρόνως είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη του. Γιατί όλοι λένε είναι ο τελευταίος λόγος της αμάξης. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα όσα προβλήματα έχουν δημιουργήσει κατά καιρούς οι εργατικοί νόμοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι ο νόμος περί κινητικότητας του ΡΕΠΑ, όταν ήταν υπουργός εργασίας, που έδινε τη δυνατότητα σε διάφορους δημόσιους υπαλλήλους να μετατεθούν. Να επιλέγουν όπου θέλουν να πάνε. Ενώ υπήρχε δηλαδή το όριο των 42 ετών και μια διαφορετική επιλογή, διαδικασία επιλογής, ορισμένοι που υπνοούνται από τον νόμο ΡΕΠΑ πήγαιναν όπου θέλουν, ανάλογα με το που έβρισαν καλύτερο μισθό, ανάλογα που έβρισαν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ανάλογα με την άποψη που έχουν για την εργασία. Και τελικώς αυτό σε πολύ μεγάλη ηλικία ο συγκεκριμένος επέλεξε να πάει στην πιο υπεύθυνη θέση, στον τρίτο σταθμό από πλευρά αξιολογήσεως της Ελλάδος, και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Ως αυτό που είπατε, ότι υπάρχει και δεύτερο σταθμό, υπάρχει πράγματι. Εσείς οι πληροφορίες που έχετε, ποιες είναι στη διάρκεια της έρευνάς σας, μιας και είστε ο συνήθως. Δεν προλαβαίνω να κάνω. Θέλω να σας πω ότι τι έρευνα να κάνω. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε στα τυφλά. Και από την άλλη πλευρά, μην νομίζετε ότι έχει τις δυνατότητες όταν δεν έχει κάνει τη δικογραφία, όταν δεν γνωρίζει ποια στοιχεία έχει ανάκριση, εσύ να κάνει προσωπικές έρευνες. Δεν είναι κανένα γελίος τύπος να κάνω το detective. Υπό κανονικές συνθήκες όμως, κύριε Γκούγια, έπρεπε να είναι δεύτερο άτομο όταν έφυγε από την βάρδια στις 11 το προηγούμενο άτομο το οποίο άλλαξε το 59. Η πληροφορία την οποία έχω ήταν ότι σε όλες τις βάρδιες υπήρχαν δύο, σε όλες τις αναχωρήσεις τρένων δηλαδή, υπήρχαν πάντοτε δύο σταθμάρχες. Στην απογευματινή δηλαδή ήταν πάλι δύο σταθμάρχες. Στη βραδινή η πληροφορία που έχω είναι ότι ο ένας απεχώρησε 10 η ώρα. Άρα έμεινε μόνος του συγκεκριμένος, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι σημαίνει για αυτό που επήλθε. Γίνεται αντιληπτό. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πολύ μεγάλο δρόμο αυτή η υπόθεση. Αν θέλουμε πραγματικά να αποδώσουμε σε ανθρώπους που πράγματι είτε παρανόμησαν είτε είχαν πραγματικά εγκληματική αμέλεια, αυτό που πρέπει να τους αποδοθεί, αν τελικώς διαπιστωθεί ότι είτε παρανόμησαν είτε ότι είχαν αυτή την εγκληματική αμέλεια, γιατί τις επόμενες δεκαετίες πρέπει να μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Να περιμένουμε την ανακριτική διαδικασία, γιατί μόνο η κυρία ανακριτής είναι αρμοδία να κάνει αυτό που πρέπει. Ναι, μένω ο κύριος Δογιάκος έκανε αυτή την αξιομνημόνευτη τοποθέτηση περί το ότι θα πρέπει να στραφεί η ανάκριση οπουδήποτε, όσο ψηλά και αν είναι κάποιο. Αλλά αυτή που θα κάνει αυτή τη δύσκολη δουλειά είναι μόνο η κυρία ανακριτής. Αυτή πρέπει να βοηθήσουμε και αν διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, είμαστε υποχρεωμένοι ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε δυσκολιών να αναδείξουμε την πραγματικότητα. Νομίζω ότι όσοι από τους δικηγόρους τιμόμεθα να είμαστε εκπρόσωποι οικογενειών θυμάτων, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι πολύ δύσκολη και η δική σας θέση για να συλλέξετε όλες τις πληροφορίες. Αναμένετε τις επόμενες ώρες μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 59χρονου να δούμε τελικά αν ήταν ή όχι στο πόστο του, γιατί και αυτό είναι ως ένα στοιχείο το οποίο αμφισβητείται για το αν εκείνη την ώρα βρισκόταν στο πόστο του λίγο πριν τη σύγκρουση. Και βεβαίως για την αλγινή εντύπωση που έχει προκαλέσει βεβαίως κύριε Κούγια η πληροφορία ότι ο επιθεωρητής και του σταθμού Λαρίσης, ο οποίος έχει έδρα το Βόλο, βέβαια, αρκετά μακριά, όπως μας δήλωσε νωρίτερα και ο κύριος Κολάτος, λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα, ξημερώνοντας δηλαδή 1η Μαρτίου, δήλωσε αναρωτική άδεια και εξαφανίστηκε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει στη βάρδια τον 59χρονο με την όποια απειρία του και ο οποίος καθορίζει και τις βάρδιες για το ποιοι θα είναι και πότε σε ποια βάρδια. Όλα αυτά θα διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Και αν δεν τα διερευνήσει, εδώ είμαστε κι εμείς. Να ζητήσουμε να γίνουν συγκεκριμένες ακριτικές πράξεις. Γι' αυτό σας είπα ότι ο ρόλος μας ήταν πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη τιμή να σε επιλέγουν για αυτό το επίπεδο υποθέσεις.
και ουσιαστικά να εκπροσωπεί σε όλο τον ελληνικό λαό στη διάθεση που υπάρχει να διαπιστωθεί πόσο πραγματικά και ποιοι πρέπει να δημιουργηθούν την υπόθεση αυτή. Πάντοτε με σεβασμό στο εκμεταλλευτό του, δεν είναι στο μυαλό μας να καταστήσουμε κατηγορουμένους για λόγους εντυπώσεων και μόνο αθώους ανθρώπους. Είναι δύσκολο το βήμα της υποστήριξης της κατηγορίας. Απ' την άλλη μεριά όμως, είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να υπάρξουν σκοπιμότητες ή οδήποτε είδους και κάποιοι ενώ πρέπει να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, στο τέλος να μην καθίσουν. Έχουμε μπροστά μας, να σας λέω, το πρώτο βήμα θα γίνει από την πλευρά μας την Τρίτη το πρωί στις 8 η ώρα, όπου θα εμφανιστώ με τις εξοδοτήσεις που έχω περίπου 60 συγγενών από το 12 θύματα που προσωπώ, 9 είναι αυτοκτονίες και 3 είναι βαρύτατες σωματικές βλάβες και κάπματα και δυνάμουν και κάτω με παραλυσίες. Είναι δύσκολο το έργο αυτό να βλέπεις νέα παιδιά, δηλαδή εγώ προσωπώ και την οικογένεια. Είναι τραγικό, που, είναι τραγικό. Ήταν η Αθηνά, η κοπέλα που κεδεύτηκε πρώτη στην Κατερίνη, που ο σύζυγός της ένα νέο ζευγάρι, είναι αυτή τη στιγμή προβλήματα στη μέση του και όλοι ευχόμαστε να γίνει καλά. Αλλά και έχουν και ένα παιδάκι 2 ετών, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά η πιο δύσκολη στιγμή. Καλή δύναμη σας εύχομαι και σε εσάς, κύριε Κούγια. Βεβαίως θα. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά, να είναι καλό κουράγιο βασικά στους ανθρώπους αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί για όλη τους τη ζωή πλέον. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Τα ξένα δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από τις διαδηλώσεις και τις κηδείες των θυμάτων και τονίζουν την έλλειψη συστήματος ασφαλείας που θα απέτρεπε την σύγκρουση των δύο τρένων. Την ίδια στιγμή, ο Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για τους νεκρούς των Τεμπών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που υποδέχθηκε τον Νίκο Δένδια στο φανάρι, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Μεγάλη είναι η συγκίνηση που προκαλεί στο εξωτερικό η τραγωδία του πολύ νεκρού δυστυχήματος των Τεμπών. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, όπου υποδέχθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, εξέφρασε τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση των τραυματιών. Σήμερα δε θεωρούμε εύκαιρον να εκφράσουμε δια της αυτού εξοχότητος την συμπάθεια, τα συλληπιτήρια της Μητρός Εκκλησίας και πάντων ημών των διακονούντων εν αυτή προς τον ευσεβή ελληνικών λαών για την μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Στο εβδομαδιαίο κήρυγμά του από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για τους νεκρούς των Τεμπών και στάθηκε στο γεγονός ότι ήταν νέοι φοιτητές. In questi giorni il pensiero andava spesso alle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto in Grecia. Molti erano giovani studenti. Prego per i defunti. Sono vicino ai feriti, ai familiari. Η εφημερίδα New York Times το ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Σταθμάρχης αντιμετωπίζει το δικαστήριο, αλλά οι Έλληνες βλέπουν έναν αποδιοπομπαίο τράγο για την αμέλεια αξιωματούχων» υπογραμμίζει ότι οι σταθμάρχες ενημέρωναν ο ένας τον άλλον για τα τρένα μέσω ασυρμάτου. Η εφημερίδα σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν έχουν εξηγήσει ακόμη γιατί έχει καθυστερήσει η τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας που θα απέτρεπε το πολύ νεκρό δυστύχημα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζητά συγγνώμη για τη σύγκρουση των τρένων εν μέσω δημόσια. Είναι ο τίτλος του αμερικανικού δικτύου CNN στη διαδικτυακή έκδοσή του. Το βρετανικό δίκτυο BBC αναφέρεται στις εξελίξεις σε ρεπορτάζ με τίτλο «Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ζητάει συγχώρεση από τις οικογένειες». Το βρετανικό Channel 4 στο ρεπορτάζ του αναφέρει ότι οι διαδηλωτές στους ελληνικούς δρόμους ζητούν απαντήσεις για τους νεκρούς του δυστυχήματος. Στην Τουρκία τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα 24ωρο απομένει πριν από την ανακοίνωση του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐου, με την Συμμαχία των 5 να στέλνει μήνυμα συσπήρωσης μετά την αποχώρηση της Μεράλ Αξενέρ. Μάλιστα, τα τουρκικά μέσα σχολιάζουν την επόμενη μέρα της απόφασης της Αξενέρ που έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης στέλνει η Ενωμένη Αντιπολίτευση των 5 μετά την αποχώρηση της Μεράλ Αξενέρ από τον τραπέζι των 6. Η Συμμαχία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο της προς την ίδια κατεύθυνση με βάση τις θεμελιώδεις αρχές και στόχους της. Ένα 24ωρο πριν από την ανακοίνωση του υποψήφιου Προέδρου από το αντιπολιτευτικό μπλοκ, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, οι επικεφαλείς των 5 κομμάτων συναντήθηκαν με στόχο να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις μετά την άτακτη φυγή της Μεράλ Αξενέρ, διατυμπανίζοντας σε κάθε τόνο ένα μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών της 14ης Μαΐου. Çok acemi bir siyasetçi olduğunu gösterdi.
egosu çok yüksek, çok kırılgan. Siyaset böyle bir şey değil, siyaset uzlaşma demektir. Την ίδια ώρα ερωτήματα γεννά το γεγονός ότι η Αξενέρ πήρε την ευνηδιαστική απόφαση αποχώρησης από την Ενωμένη Συμμαχία 70 μέρες περίπου πριν τις εκλογές, λειτουργώντας κατά κάποιο τρόπο ως δούριος ύπος του Ταγί Περντογάν με στόχο τη διάρρηξη της αντιπολίτευσης. Ενώ την ίδια στιγμή δεν λείπουν οι απόψεις από το δημόσιο λόγο της Τουρκίας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη στους κόλπους συμμαχίας ίσως ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή συνεργασία με το φιλοκουρδικό κόμμα που θεωρείται καταλύτης του εκλογικού αποτελέσματος. Sürecini yeniden değerlendireceğiz dedi. Bizler buradayız, hep birlikte kazanacağız dedi. Bu mesajı kime veriyor? Beşli masaya veriyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyor. Yani İyi Parti oradayken zaten HDP ile bir pazarlık, masaya oturma, açık müzakere vesaire bir temas söz konusu olamazdı. Στην απομόνωση της Αξενέρ από το τραπέζι της Συμμαχίας συνέβαλε και η άρνηση των Εκρέμη Μάμοκλου και Μασούρ Γιαβάς να ανταποκριθούν στο κάλεσμά της και να κατέβουν υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές. Μια εκδοχή που έχει τεθεί στο επίκεντρο και από στελέχη του Κεμαλικού Κόμματος. Μάλιστα, bizim iki belediye başkanımız ne kadar masum, o da tersidir. Sayın Akşener acaba bir sinyal verdikleri için mi Sayın Akşener bu isimleri ortaya attı? Ben bu konunun cevabını da çok merak ediyorum. Tarih ileride yazacak diye ümit ediyorum. Για το ρευστό πολιτικό σκηνικό μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της άλλοτε ενωμένης αντιπολίτευσης έκανε λόγο και η Deutsche Welle με τίτλο «Η αντιπολίτευση διχάστηκε για τον αντίπαλο του Ερντογάν». Ο Τούρκος Πρόεδρος μπορεί πλέον να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση μετά τη διάρρηξη των σχέσεων της Συμμαχίας 2 μήνες περίπου πριν τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, η άρνησή του να εγκρίνει το αίτημα ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ τον βάζει στο στόχαστρο των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με το δίκτυο CNN να εξαπολύει πειρά στην Τουρκία του Ερντογάν ότι λειτουργεί ως πιόνι του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Θεόφιλο Φρέρη και η πρόγνωση του καιρού με την Ελίνα Καρέτσου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια πολύ καλή εβδομάδα.